Με καλύτερε συνθήκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, άρχισε η τουριστική σεζόν για του ξενοδοχοϊπαλλήλου των Χανίων, καθώ για πρώτη φορά εφαρμόζεται τοπική συλλογική σύμβαση εργασία. Άγνωστο, ωστόσο, παραμένει μέχρι σήμερα αν οι ξενοδοχοί εφαρμόζουν στο σύνολό του τη σύμβαση που συνυπέγραψε η Ένωσή του. Εδώ το Σωματείο, η Διοίκηση του Σωματείου κατάφερε μαζί με το Σύλλογο των, ξενοδοχ, των Ξενοδόχων, να υπογράψει μια συλλογική τοπική σύμβαση εργασίας η οποία είναι σε ισχύ από πρώτη του χρόνου είναι διετές αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας ε, και έχει αφαιρεθεί, όπως και με βάση τη, τις πρόσφατες εξαγγελίσεις κυβέρνηση, ε, είχε αφαιρεθεί το, ο υποκατώτερος μισθός. Ειδικά σας αναφέρω η κατηγορία Α είναι 867, η κατηγορία Β 848, η Γ 831 και η Δ 795. Εμεί έχουμε κάνει ήδη επαφέ και κάποια λογιστήρια και κάποια ξενοδοχεία που δεν εφαρμόζονται πέρυσι τη σύμβαση και του έχουμε ενημερώσει ότι αν δεν εφαρμοστεί η σύμβαση θα κάνουμε ελέγχου και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά. Μέχρι στιγμή στα Χανιά δεν έχουν υπάρξει καταγγελίε από ξενοδοχό υπαλλήλου για άρνηση εφαρμογή τη τοπική συλλογική σύμβαση. Περιμένουμε την ψηφοδοσία του Μαΐου, διότι τα ξενοδοχεία άρχισαν να ανοίξουν φέτο, να δούμε αν εφαρμοστεί. Εμεί έχουμε ενημερώσει δια του συναδέλφου δια με όλα τα μαζική ενημέρωση ότι η σύμβαση πλέον είναι υποχρεωτική για όλο, κόσμους, για όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει πλέον κατηγορία κάτω των 25. Όλο ο κόσμο πληρώνεται κανονικά. Στο Ηράκλειο, ωστόσο και παρά το γεγονό ότι προμηνύεται μια χρυσή χρονιά για τον τουρισμό του νησιού, μερίδα ξενοδόχων δεν τηρεί βασικά σημεία τη τοπική σύμβαση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, ενώ ταυτόχρονα είναι σε ισχύ και η κλαδική. Ο πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδόχου Νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη, δήλωσε στη Νέα Κρήτη ότι αρκετοί ξενοδόχοι βρίσκουν τρόπου να διαφεύγουν. Εμεί έχουμε παρέμβει στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία και έχουμε ήδη κάνει διαμαρτυρίε τόσο εντό όσο και εκτό των ξενοδοχείων, αν δεν συμμορφωθούν το επόμενο διάστημα, θα είμαστε μπροστά από τα ξενοδοχεία και θα τα κλείσουμε. Είμαστε κάθετοι. Εμεί του έχουμε ήδη προειδοποίησει με κάθε τρόπο. Το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου ζητά την πιστή εφαρμογή είτε τη τοπική είτε τη κλαδική σύμβαση εργασία.